Σκροπεύτηκα. Κατασπάραξη. Ναι. Λοιπόν, άκουσε μου τώρα. Αν τη Δευτέρα μας αγαπάει η Μπίλια, ναι, και κάτσει ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ναι, θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να δώσει άλλα τρία ντέρμπι. Ναι. Δύο στο Κύπρο και ένα στο Πρωτάθλημα. Και τι σου έδειξε η ΑΕΚ στα ντέρμπι, το ακολώνει. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Πού θα αντέξει. Πού θα αντέξει, σωστό, και εγώ αυτό λέω. Μέχρι, ναι, πού θα αντέξει, Ρουφιάνα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, λοιπόν, και δεύτερον, ο φίλος ο Κούγιας θα έρθει τη Δευτέρα στο παιχνίδι. Όχι μόνο θα έρθει, θα στον πάγκο θα κάτσει στον πάγκο. Και άμα του κάνω χειρονομία, θα απαντήσει, μου είπε. Φοβάμαι, θα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Έλα ρε τι παραβάνει υπουργής. Δεν δίνει σημασία, έχει τελείως υπόθεση. Εγώ το πάω. Και... Φέρ τον κιόλας. Το τρίτο. Το τρίτο. Τι πιστεύετε εσείς. Η Αγία Σοφιά ή η Τούμπα θα γίνει πρώτα γήπεδο. Πρώτα η Αγία Σοφιά. Πρώτα. Ότι θέλει στοίχημα ότι εγώ σε λέω η Τούμπα. Και τι να κάνω εγώ επειδή το λες εσύ. Αφού χθες πήγα πλακώθηκα στο γραμματικό. Ναι. Τα άμα θες τι έγινε, είπες σε ξύλο. Α, κάτσε να σου πω. Ήταν ο Μαύρος μπροστά με τον Μπάγκεβιτς. Τραβήκανε. Πόρες. Αχ, Θεέ μου. Τώρα θα πεις τι, που είναι αυτό η περιφέρεια στο γραμματικό και αυτή στο Φιλαδέλφια. Εκεί που έπεσε το αεροπλάνο είναι το γραμματικό. Ναι, εκεί που πήγαν για να δούνε για τα σκουπίδια που θα κάνουν αυτό το όργο. Ούτσενα. Η περιφέρεια να σου. Ούτσενα. Δεύτερο ή τρίτο του 20 παραδίδεται το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Άλλο σε ερώτησε ο άνθρωπο. Ποιο γήπεδο από τα δύο θα γίνει πρώτο αυτό. Μα δεν προλαβαίνει του ΠΑΟΚ να γίνει. Αυτό σου λέω. Κλείσει, κλείσει, κλείσει. Έχουμε δεύτερο του 18. Δεν θέλω να μου πεις. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις σε 16 μήνες γήπεδο. Επειδή όμως δεν υπάρχει κάποια είδηση από κάπου να βγαίνει. Ότι θα ξεκινήσουν. Να τελειώσω σε παρακαλώ. Αν είχα ενημέρωση. Ότι στο επόμενο τετράμινο ξεκινάνε έργα στην Τούμπα, θα σου λέει να προλαβαίνει. Δεν το διαβάζει το ρεπορτάζ, είσαι αγράμματος, ποδοσφαιρικά. Ο κομμουνιστής του Ηρακλείου, ο Ηρακλειδίας, ο Αποστόλης, ο Μιτιντζής, έδωσε την είδηση ότι τον Ιανουάριο του 2019 ξεκινάει η νέα. Άρα δεν προλαβαίνει, γιατί πριν την ΑΕΚ, αυτό σου λέει. Το... Άλλο Γενάρη του 19. Άλλο σε ρώτησε ο ακροατής. Τη ΑΕΚ δεν θα ξεκινήσει καν και του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει. Έτσι λέει, γιατί υπάρχει κόντρα με την περιφέρεια. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόντρα με την περιφέρεια, γιατί είναι όλα εντάξει με τον ΠΑΟΚ. Ούτε ο Μελισσανίδης θα έχει κόντρα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Το βλέπω. Τα βρήκανε. Καλά, ναι. Είμαι πολύ αγαπημένο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.